Καλησπέρα, είναι η εκπομπή Newsroom με τα θέματα της σημερινής με θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα όπως διαμορφώθηκαν στην κοινότητα του Omnia TV. Να ξεκινήσουμε με τα θέματα μας για σήμερα είναι δύο. Καταρχήν η ρατσιστική δολοφονία στα Πετράλωνα και δεύτερον μια πρώτη δικαστική απόφαση για την υπόθεση του Γαμάτο Info. Για όσους το θυμώνται, όσοι δεν το θυμώνται θα πούμε τα σχετικά. Να ξεκινήσουμε με την ρατσιστική δολοφονία στα Πετράλωνα το πρωί, λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, πάνω στην οδό Τριών Ιεραρχών. Δύο χρυσαυγίτες, όπως αποδείχθηκε τελικά από τα στοιχεία που βγήκαν, των οποίων η ταυτότητα βέβαια δεν έγινε γνωστή από την αστυνομία, αντίθετα με ό,τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις, επιβαίνοντας σε μηχανάκι του οποίου είχαν αφαιρέσει την πινακίδα και την είχαν κρύψει κάτω από τη σέλα και οπλισμένοι με ένα μαχαίρι πεταλούδα ο καθένας, επιτέθηκαν στον 27χρονο Σερντάρ Γιακούμπ, ο οποίος καταγόταν από το Πακιστάν και εκείνη την ώρα πήγαινε με το ποδήλατο να πιάσει δουλειά στο φούρνο που εργαζόταν. Τον μαχαίρωσαν στο ύψος του διαφράγματος, κάποιες μαρτυρίες αναφέρονται σε πισόπλατο μαχαίρωμα. Την δολοφονία είδαν περίοικοι, οι οποίοι αμέσως ειδοποίησαν την άμεση δράση και αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα εντόπισαν λίγο αργότερα τους δράστες και τους συνέλαβαν. Οι δράστες είναι δύο μέλη της Χρυσής Αυγής, όπως αποδείχθηκε, 25 και 29 ετών. Ο δεύτερος μάλιστα, ο 29χρονος, εργάζεται ως πυροσβέστης και ήταν σε 15ήμερη άδεια από την υπηρεσία του. Εκτός του εξοπλισμού τους που είχαν πάνω τους, βρέθηκαν στα σπίτια τους μετά την έρευνα άλλες τρεις πεταλούδες, μαχαίρια δηλαδή, ρόπαλα, σφαίρες από πολεμικό τυφέκιο, όπως λέει το δελτίο τύπου της αστυνομίας, σφεντώνες, αεροβόλο όπλο και μεταλλικά σφαιρίδια, αλλά και ένα πάκο 50 φυλάδια προεκλογικά, όχι πρόσφατα δηλαδή, της Χρυσής Αυγής. Το απόγευμα, στις 6 το απόγευμα, υπήρχε κάλεσμα για συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας για την ρατσιστική αυτή δολοφονία στα Πετράλωνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περίπου 1.000 ατόμων. Στην συγκέντρωση καλούσαν οι αυτόνομοι αντιφασίστες, η Ανταρσία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεύτερο θέμα μας για απόψε, εκδικάστηκε σήμερα η πρώτη υπόθεση ενός από τους moderators, τους υπεύθυνους, αυτούς που κατηγορούνταν για την υπόθεση του Γαμάτο Info. Το Γαμάτο Info ήταν ένας tracker, κατά κύριο λόγο, είχε και άλλες λειτουργίες μέσα στο site, όπως forum και τα λοιπά, όπου χρήστες αντάλλασαν μεταξύ τους συνδέσμους για το κατέβασμα περιεχομένου, όπως μουσική, ταινίες και άλλα. Και μετά από θεαματική επιχείρηση τότε της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, είχαν εντοπιστεί και είχαν συλληφθεί οι διαχειριστές της σελίδας, κατηγορούμενοι, βαρυνόμενοι με κακουργήματα και υλικές ζημιές εναντίον, θεωρήθηκε ότι προκάλεσαν υλικές ζημιές σε εταιρείες παραγωγής και διανομής περιεχομένου αξίας κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. Οι αρχικές κατηγορίες που ήταν σε βαθμό κακουργήματος, μετά από εισήγηση του ίδιου του εισαγγελέα, μετατράπηκε σε πλημέλημα και κατόπιν ασκήθηκε έφεση από τη δικηγόρο. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σχετικά μεγάλη επιτυχία για την πρώτη ουσιαστικά μεγάλης έκτασης τέτοια δίκη που συμβαίνει στην Ελλάδα και αφορά στα πνευματικά δικαιώματα, την πνευματική ιδιοκτησία και μια κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα από την ΑΕΠ κυρίως,
η οποία έχει προκαλέσει πολλές συλλήψεις και απαγγελία πολλών κατηγοριών σε πολλούς διαχειριστές ιστοσελίδων, αλλά και έχει δημιουργήσει και μία αφόρητη κατάσταση στα διαδικτυακά μέσα, όπως ραδιόφωνα και web TV. Αυτά ήταν τα θέματα μας για σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 8. Καλό βράδυ. Αυτά.